Βαριά ονόματα του εγκλήματος στο εφετείο κακουργημάτων πατρών, το οποίο απασχολεί η υπόθεση της ληστείας των ΕΛΤΑ κάτω Αχαΐας. Κατηγορούμενος ένας Έλληνας και τρεις Αλβανοί, που έχουν καταδικαστεί σε κάθερξη 47 ετών για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίες και πλήθος ληστείων. Μία από αυτές ήταν στα ΕΛΤΑ κάτω Αχαΐας στις 29 Δεκεμβρίου 2009. Οι δράστες είχαν πάρει 236.000 ευρώ. Φεύγοντας, είχε σημειωθεί ανταλλαγή πυροβολισμών και είχε τραυματιστεί ο αστυνομικός Ιωάννης Χαλιανδρός, που είχε προσπαθήσει να τους ακινητοποιήσει. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα, που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια, μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρη στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις.